Θεωρώ ότι είχες ανοίξει δρόμους όσον αφορά τότε και τις συγκοινωνίες αλλά και την τεχνολογία. Να που βρισκόμαστε ξανά εδώ για να τα κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε, ναι, έχω αποφασίσει ότι θα περάσω από την άλλη πλευρά του φράχτη να φτιάξουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Να φτιάξουμε, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είμαστε όλοι υπέρ των δημόσιων συγκοινωνιών και ήθελα να μου πεις με τη δική σου εμπειρία και με την εμπειρία λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών στην Κύπρο. Ακόμα δεν έχει αγκαλιαστεί το μέσον από τον κόσμο. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα, Ανδρέα. Ναι. Έχει αγκαλιαστεί σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά. Πρέπει να πούμε ότι στη Λεμεσό, για παράδειγμα, ναι, έχουμε μια αύξηση επιβατών της τάξης του 25% περίπου. Μάλιστα. Για τον περασμένο χρόνο και συνεχίζει να αυξάνεται. Οπότε, ναι, ο κόσμος όταν του δώσουμε λύσεις, τις εκτιμά, τις προτιμά και υποβιάται τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν οι δημόσιες συγκοινωνίες γίνουν πιο εξυπηρετικές, δηλαδή περισσότερα δρομολόγια ίσως σε διάφορες κατευθύνσεις, γίνουν πιο εξυπηρετικά, τότε φαντάζομαι ότι θα αγκαλιαστεί πλήρως από τον κόσμο, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία. Και το βλέπουμε στα δρομολόγια από το ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκοσία. Πόση προτίμηση δείχνει ο κόσμος, έτσι. Είναι μια ευκολία μεγάλη. Οι μεταφορείς, οι εταιρείες των λεωφορείων που έχουν αναλάβει τις συμβάσεις μέχρι και το 20, με το 30-32, έχουν κατορθώσει στον πρώτο 1-2 χρόνια της ανανέωσης των υποχρεώσεων τους να ανανεώσουν το στόλο. Μάλιστα. Σήμερα η Κύπρος, όσο και αν μας ακούγεται παράξενο, έχει ένα από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη. Είναι από ηλικία από μερικών μηνών μέχρι και 2 χρονών το 90% των λεωφορείων. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχεις δίκιο. Να ρωτήσω, Πέτρο, μια απορία. Ναι, μια απορία που την είχα βλέποντας τα λεωφορεία να κυκλοφορούν. Γιατί δεν πάμε σε λύσεις μικρότερων λεωφορείων και πιο ευέλικτων, για να διευκολύνεται και ο οδηγός αλλά και η κυκλοφορία? Στη Λεμεσό έχουμε πάει σε τέτοιες λύσεις. Έχουμε αντί των γνωστών λεωφορείων που βλέπουμε όλοι των 12 μέτρων, ναι, η πλειοψηφία των λεωφορείων είναι 9 μέτρα και έχουμε 35 ηλεκτρικά 6 μέτρων ευέλικτα λεωφορεία, τα οποία κυκλοφορούν στα κέντρα των πόλεων, σε περιοχές όπου είναι στενή η δρόμη και είναι πολύ πιο συχνά τα δρομολόγια. Και είναι μια λύση εκεί που το επιτρέπουν οι συνθήκες. Πρέπει να πούμε ότι η αύξηση των επιβατών, ναι, σημαίνει και μεγαλύτερα λεωφορεία, περισσότερες θέσεις. Ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά το έχω δει στη Λεμεσό, έχεις δίκιο, το έχω δει στη Λεμεσό. Στη Λευκοσία και εδώ έχω δει κάποια, αλλά τα περισσότερα είναι τα μεγάλα, τα 12 μέτρα, έτσι. Έτσι είναι. Στη Λευκοσία υπάρχουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη, ναι, που είναι μικρά, ευέλικτα, περνούν από τους στενούς δρόμους της εντός των τυχών Λευκοσίας. Στη Λεμεσό παρομοίως έχουμε μια μεγάλη αστική περιοχή που είναι μικρή, που είναι μικροί δρόμοι, στενοί δρόμοι, οι εξόδοι από παρόλους κτλ. Εκεί εξυπηρετούνται άνετα με τα μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία και ο κόσμος τα προτείνει να φαίνεται ότι τους εξυπηρετεί. Στον Ύψωνα έχουμε μια κυκλική διαδρομή με ηλεκτρικά λεωφορεία επίσης, όπου υπάρχουν περιοχές του παλιού Ύψωνα, στον πυρήνα της πόλης, που εξυπηρετούνται με ηλεκτρικά και φαίνεται ότι ναι, πρέπει να υπάρχει η σύνθεση των μεγεθών και των δυνατοτήτων των λεωφορείων. Μικρά, μεσαίου μεγέθους, μεγάλα. Σωστό. Και υπάρχει και αυτό που είπες και καλά και το έκανες και το είπες, και τα ηλεκτρικά, αλλά και υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία εξυπηρετούν και ανθρώπους, συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, έτσι. Πλέον σχεδόν στο σύνολο του, αν όχι πραγματικά στο σύνολο του, ο στόλος λεωφορείων στην Κύπρο έχει όλη την υποδομή και έχει υποστήσει αρκετά, πρέπει να σου πω, για εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων προσώπων. Στην Λεμεσό έχουμε κάνει και αρκετές δοκιμές, έχουμε καλέσει και έχουν ανταποκριθεί άμεσα άτομα, παράγοντες, ας πούμε, με αναπηρικά καροτσάκια κάθε είδους, από μεγάλα ηλεκτρικά μέχρι αθλητικού τύπου καροτσάκια. Έχουμε κάνει δοκιμές, εκπαιδεύονται οι οδηγοί στην πρόσβαση. Έχουμε πολλά να μάθουμε, όμως εδώ έχω στο κύριο θέμα. Μας επιτρέπουν οι υποδομές. Μάλιστα.
Έχουμε ράμπες ηλεκτρικές με τηλεχειριστήρια, με όλα τα μέτρα ασφάλειας, αλλά για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ελεύθερο το πεζοδρόμιο, για παράδειγμα. Πρώτα πρέπει να υπάρχει πεζοδρόμιο. Σωστό και αυτό. Πρέπει να είναι ελεύθερο το πεζοδρόμιο. Έχουμε τέτοια μορφής προβλήματα. Εμείς παρκάρουμε και εκεί που είναι η στάση λεωφορείων και πάνω στο πεζοδρόμιο και μετά θέλουμε και εξυπηρέτηση των ανθρώπων αυτών. Δεν γίνεται. Έχουμε προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολλά να κάνουμε ως κοινωνία. Τα λεωφορεία έχουν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον κόσμο για εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων. Ηλικιωμένων, με μπαστούνι, δυσκολία κίνησης, καροτσάκι, τυφλούς. Τα λεωφορεία μας στη Λεμεσό έχουν και ειδική θέση για στήλους συνοδείας. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι υπερσύγχρονα. Καινούργια κατάσταση και εξυπηρετική οδηγή πάρα πολύ. Κάποιοι οδηγοί που εγώ τουλάχιστον γνώρισα πάρα πολύ εξυπηρετική. Πέτρο, Θεοχαρίδη, να ρωτήσω. Είχατε ζημιές σε δύο λεωφορεία εκεί στην κακοκαιρία της Λεμεσού? Δυστυχώς ναι, σε ένα σταθμό σημαντικό επιβίβασης από βίβασης επιβατών, στο Μαϊμόλ, στη Λεμεσό, είχαμε ζημιές σε δύο λεωφορεία, σοβαρές ζημιές, κυρίως από μεγάλες ξύλινες ζωκούς που πέταξαν στον αέρα και χτύπησαν τα λεωφορεία. Οπότε έχουμε και εξωτερικές, ακόμα και εσωτερικές ζημιές σε δύο λεωφορεία. Με κακείς ρυθμούς διορθώνουμε. Τώρα πάμε σε κάτι τελευταίο. Ήθελα αυτή η ιστορία με τις κάμερες. Οι οδηγοί των λεωφορείων κάνουν κάποια παράπονα και λένε ότι για κλάσματα δευτερολέπτου τους χτυπάει η κάμερα και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Ισχύει αυτό? Ναι, στη Λεμεσό ισχύει και μάλιστα το θέτει ήπια. Πολύ πιο εντονισία τη δράση των οδηγών, σε βαθμό που κάποιοι σκέφτονται και να αλλάξουν επάγγελμα. Ναι. Όταν σκεφτούμε ότι αυτό συμβαίνει κυρίως σε Λεμεσό και Λευκοσία, πρέπει να πούμε, όταν ένας οδηγός πρέπει να περάσει 20-25 φορές την ημέρα από μια διασταύρωση, δύο διασταυρώσεις που έχουν κάμερες φωτοεπισήμανσης, και τον γράφει κάμερα, γιατί, και αυτό αναγράφεται, είναι προεδειγμένο στις φωτογραφίες των καταγγελιών. Παραβίασε τη γραμμή του stop κατά 3 δέκατα του δευτερολέπτου και πρέπει να πληρώσει 300 ευρώ, γιατί θεωρείται ότι πέρασε με κόκκινο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το επάγγελμα τους. Όταν πρέπει να περάσουν 20-25 φορές την ημέρα, δηλαδή περίπου 100 φορές την εβδομάδα από μια κάμερα, και 1% να κάνουν αυτό το λάθος, ναι, των 3 δεκάτων του δευτερολέπτου, σε 3 μήνες δεν θα έχουν άδεια ασκήσεις επαγγελματικά. Δεν θα μπορούν να οδηγούν. Σωστό. Είναι το μόνιμο το θέμα που έχει προκύψει με την άσπρη γραμμή που περνάμε όλοι και το οποίο βέβαια φαίνεται ότι είναι ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών και στο Υπουργείο για να αλλάξει προς το καλύτερο, Αντρέα, διότι είναι άδικο. Όταν οι ιδιώτες οδηγοί, εμείς όλοι που οδηγάμε τα ιδιωτικά μας αυτοκίνητα των 3 μέτρων, έχουμε πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ο χρόνος για αριστερή στροφή, για δεξιά στροφή με το τόξο. Σκέψτε ένα λεωφορείο των 12 μέτρων, πώς θα περάσει, με όσους επιβάτες μέσα, όπου ο οδηγός σίγουρα δεν θα φρενάρει απότομα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, οι διαμαρτυρίες τους θεωρούμε ότι είναι λύκες. Οι συντεχνίες μαζί με οδηγούς έχουν δει τον Υπουργό αυτή την εβδομάδα. Έχουν προταθεί κάποιες λύσεις, όμως χρειάζονται άμεσες λύσεις. Μάλιστα. Και λέω, έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό σε όλη την Κύπρο εξέβρεσης επαγγελματιών οδηγών. Δεν υπάρχει. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όπως αυξάνονται. Μάλιστα. Αντί να αυξάνεται η προσφορά εργασίας, φαίνεται ότι μειώνεται, διότι ένας από τους λόγους είναι και το ότι οι οδηγοί μένουν σοβαρά εκτεθειμένοι. Στο τέλος θα χάσουν την άδειά τους. Οι άνθρωποι θα χάσουν την άδειά τους. Μάλιστα. Ναι, ναι. Έτσι. Πέτρο μου, Πέτρο Θοχαρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ό,τι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε για θέματα δημόσιων συγκοινωνιών. Σας ευχαριστούμε για την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, είπαμε και στην αρχή.